για την παραίτηση του Νίκου Γκοτζιά αλλά και τις εξελίξεις στα θέματα εξωτερικής πολιτικής που πλέον αναλαμβάνει ο ίδιος ο Πρωθυπουργός Αλέξης Τσίπρας, ρωτήθηκε ο βουλευτής ΣΥΡΙΖΑ Ιωαννίνων Γιάννης Καραγιάννης. Ο κ. Καραγιάννης υπεραμείνθηκε της αξίας και των ενεργειών του κ. Γκοτζιά, υπογραμμίζοντας πως το δύσκολο έργο του Υπουργείου Εξωτερικών αναλαμβάνει πια ο ίδιος ο Πρωθυπουργός, θέλοντας έτσι, όπως είπε, να συνεχίσει το δρόμο που άνοιξε ο προκάτοχός του. Κατά την άποψή μου, ο κύριος Κοντζιάς έχει σηματοδοτήσει και έχει σφραγίσει δυναμικά με την παρουσία του την εξωτερική μας πολιτική. Άνοιξε μια πόρτα, διευθέτησε μεγάλα ζητήματα και ουσιαστικά βελτίωσε το κλίμα μέσω των διμερών και τριμερών σχέσεων. Η παρακαταθήκη του αυτή σαφέστατα παραμένει στο Υπουργείο Εξωτερικών και ο Πρωθυπουργός, ο οποίος αναλαμβάνει με το βάρος της ευθύνης την σημαντική αυτή προσπάθεια, νομίζω ότι θα συνεχίσει σε όλες τις διαβαθμίσεις και σε όλα τα επίπεδα το σημαντικό έργο του Νίκου Κοντζιά στο Υπουργείο αυτό. Βγαίνουν και στην επιφάνεια κάποια κονδύλια που δεν έχουμε καταλάβει τελικά. Υπήρχαν, δεν υπήρχαν. Το δικό σας το σχόλιο. Κοιτάξτε, ούτε γνωρίζω ότι μπορώ να μπω σε αυτή την λογική και σε αυτά τα θέματα τα οποία βλέπουμε σε ένα επίπεδο κυρίως δημοσιογραφικό. Τα καταγράφουμε σαφέστατα, είναι προβληματισμοί οι οποίοι ενδεχόμενα να έχουν υποθεί. Νομίζω ότι στις σημερινές γεωπολιτικές συνθήκες, στις δύσκολες στιγμές τις οποίες περνάμε, θα πρέπει να κρατήσουμε την εθνική γραμμή, θα πρέπει να κρατήσουμε το επίπεδο της εθνικής συνένεσης στα βασικά θέματα και νομίζω ότι ο μεγάλος αγώνας ο οποίος θα πρέπει να δοθεί είναι ότι μετά τη μνημονιακή περίοδο και δύσκολη εποχή να μιλήσουμε επιτέλους για ανάπτυξη, για συνεργασίες, για κοινωνική συνένεση και συνοχή στην χώρα αυτή η οποία πραγματικά έχει δυσκολευτεί όλα αυτά τα χρόνια. Στο μεταξύ, ο βουλευτής αναφέρθηκε και στα αποτελέσματα της Συνέλευσης Παγκόσμιας Διακοινοβουλευτικής Ένωσης που πραγματοποιήθηκε στη Γενέβη από τις 14 έως τις 18 Οκτωβρίου. Όπως ανέφερε ο κ. Καραγιάννης, η Βουλή των Ελλήνων, που είναι μέλος της Ένωσης από το 1890, εκπροσωπήθηκε στη Συνέλευση με τετραμελή διακομματική αντιπροσωπεία. Κατά τη διάρκεια, συζητήθηκαν θέματα σχετικά με το ρόλο και την ευθύνη των Εθνικών Κοινοβουλίων στην έγκυρη ενημέρωση, αλλά και στην αντιμετώπιση του φαινόμενου του fake news, στην εξάλληψη κάθε μορφής βίας κατά των γυναικών, στην ανάπτυξη αρχών και κατευθυντήριων γραμμών για την αντιμετώπιση μετανάστευσης, αλλά και στην επίτευξη των στόχων βιώσιμης ανάπτυξης του ΟΗΕ και στις πρωτοβουλίες που θα πρέπει να αναλυφθούν για την εφαρμογή τους έως το 2030. Είναι αναγκαίες και υποχρεωτικές παρουσίες από τη μεριά της Ελληνικής Βουλής σε διάφορα φόρα με μεγαλύτερο την Παγκόσμια Διακοινοβουλευτική, στην οποία μετέχουμε 4 βουλευτές διακομματικά και δώσαμε μια μεγάλη βαρύτητα στο να στηρίξουμε και τα διάφορα θέματά μας τα οποία έχουμε μέσα στα πλαίσια αυτά. Από τις 14 μέχρι τις 18 τις προηγούμενες μέρες έγινε η Παγκόσμια Διακοινοβουλευτική Ολομέλεια με τις αντίστοιχες επιτροπές. Προσωπικά μετέχω στην Επιτροπή Οικονομικών και Εμπορίου, Δίκαιο Εμπορίου, όπως λένε βάσει των συμβάσεων με τον ΟΗΕ, όπου πραγματικά βλέπουμε και εργαζόμαστε για την Ευρώπη μέχρι το 2030 και επίσης βλέπουμε και παρακολουθούμε όλες τις τάσεις, την παγκόσμια οικονομία, το τι συμβαίνει στις διάφορες χώρες του κόσμου, τι προβλήματα υπάρχουν σε επίπεδο οικονομικών διαδικασιών και μια προσπάθεια η οποία γίνεται για διευκόλυνση των οικονομικών συναλλαγών, ώστε να μιλήσουμε για ανοιχτές εμπορικές συναλλαγές χωρίς αποκλεισμούς, οι οποίες θα βοηθήσουν σαφέστατα και στην οικονομική γενικότερη ανάπτυξη και κατά συνέπεια και στην Ευρώπη και στην χώρα μας, όπου πρέπει να δώσουμε μεγάλη βαρύτητα στην κατεύθυνση αυτή.